από 15 έκ του 2010, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κυρίου Γεωργίου Μαυρίκου προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία της πολεμικής βιομηχανίας, ελληνικά αμυντικά συστήματα κλπ. Αναλυτικά η ερώτηση του κυρίου Μαυρίκου έχει ως εξής. Η ιδιωτικοποίηση ολόκληρων επιχειρήσεων, π.χ. ναυπηγείων, εργοστασίων, υπηρεσιών κλπ. Η έλλειψη παραγγελιών και η σκόπιμη άρνηση της κυβέρνησης να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συμβάσεις για την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων, παραδείγματος χάρη ελληνικά αμυντικά συστήματα, η χρησιμοποίηση όλο και περισσότερων εργαζομένων μέσω εργολάβων και η απολύση βασιούχων, παραδείγματος χάρη ελληνικά αμυντικά συστήματα, ο παραγωγικός μαρασμός και η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, η πορεία συρρίκνωσης έως εξαφάνιση των βασικών κατακτήσεων των εργαζομένων. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και η αδιάψευστη πραγματικότητα και τα αποτελέσματα της πολιτικής και των προηγουμένων κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης στην πολεμική βιομηχανία. Ερωτάτε ο κύριος Υπουργός. Γιατί ενώ η χώρα μας έχει ανάγκη από μια δημόσια πολεμική βιομηχανία, η κυβέρνηση την ιδιωτικοποιεί και τη συρρυκνώνει την ίδια ώρα που διατηρεί ίδιες τις πολεμικές δαπάνες, αν δεν τις αυξάνει κιόλας? Γιατί ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δίνονται για όπλα και πυρομαχικά, μειώνονται έως εξαφανίσεως συμβάσεις στην εγχώρια πολεμική βιομηχανία, παραδείγματος χάρη ελληνικά αμυντικά συστήματα? Γιατί ενώ μπορούν να δοθούν συμβάσεις και πολεμικού υλικού και εμπορικών προϊόντων και να κατοχυρωθούν οι θέσεις εργασίας, π.χ. με μονιμοποίηση των συμβασιούχων, το Υπουργείο αντίθετα κάνει απολύσεις, μειώνει θέσεις εργασίας, παραδείγματος χάρη ελληνικά αμυντικά συστήματα, την ίδια ώρα που αναθέτει συμβάσεις σε ξένες χώρες, ενώ μπορούν να πραγματοποιηθούν στις υπάρχουσες βιομηχανίες? Γιατί την ίδια ώρα που ξοδεύονται εκατομμύρια ευρώ για τους στρατούς κατοχής σε Κόσοβο, Ιράκ, Αφγανιστάν, Σομαλία κλπ, η κυβέρνηση αφήνει απλήρωτους τους εργαζόμενους στην πολεμική βιομηχανία, παραδείγματος χάρη ελληνικά αμυντικά συστήματα? Το λόγο έχει να απαντήσει στην ερώτηση του κυρίου Γεωργίου Μαυρίκου ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Παναγιώτης Μπεγλίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση με την οποία θα συμφωνήσω μόνο σε ένα θέμα. Στην ανάγκη για τη χώρα μας να υπερασπιστεί αμυντικές βιομηχανίες δημόσιου χαρακτήρα σε ισότιμη βάση, βεβαίως με αμυντικές βιομηχανίες του ιδιωτικού τομέα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια ριζική διαφωνία και με την τοποθέτησή σας, τα πραγματικά δηλαδή περιστατικά εντός εισαγωγικών και τα ερωτήματα που θέτετε. Καταρχήν φοβάμαι ότι έχετε πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Δεν έχει γίνει καμία, το τονίζω, καμία πώληση στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Δεν γνωρίζω από πού αντλείται την πληροφορία. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι από την 1η-1η-2010 μέχρι σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί 163 εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό τους βίο και έχουν συμπληρώσει τα συντάξιμα χρόνια. Μόνο 163 συνταξιοδοτήσεις. Ούτε μία απώληση τόσο στην ΕΑΒ όσο και στα ΕΑΣ. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω από πού αντλείται την πληροφορία ότι έχουμε προχωρήσει ήδη σε ιδιωτικοποιήσεις αμυντικών βιομηχανιών. Φοβάμαι και εδώ έχετε κάνει ένα λάθος ή έχετε πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Παραμένουμε σταθεροί στην πολιτική βούληση όπως έχει εκφραστεί κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης και της ψήφου εμπιστοσύνης, ότι θέλουμε, υποστηρίζουμε και θα υποστηρίξουμε αμυντικές βιομηχανίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Όμως με μια τελείως διαφορετική αντίληψη από αυτήν που υπήρξε για πάρα πολλά χρόνια με διαχρονική πολιτική ευθύνη όλων των κομμάτων εξουσίας. Λέμε όχι και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας λέει όχι σε μια κρατικοδίαιτη αντίληψη περί λειτουργίας των αμυντικών βιομηχανιών δημόσιου χαρακτήρα στην Ελλάδα. Λέμε όχι στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο, όπως αυτός υπερασπίστηκε από τις εκάστοτε διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Λέμε ναι
σε έναν αναπτυξιακό παραγωγικό ρόλο των αμυντικών βιομηχανιών, σε σύνδεση ασφαλώς με τις επιχειρησιακές ανάγκες σε αμυντικούς εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, συγχρόνως όμως με εξωστρεφή χαρακτήρα, σε ανταγωνιστικές συνθήκες, με μειωμένο το λειτουργικό κόστος. Γιατί κύριε συνάδελφε, εδώ πρέπει να πούμε αλήθειες. Όπως είναι οι αμυντικές βιομηχανίες, με αυτή την αντίληψη, με αυτή τη δομή λειτουργίας, με αυτά τα δομικά και διαρθρωτικά ελλείμματα που παρουσιάζουν τα τελευταία πολλά χρόνια, δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο μέσα από τις προμήθειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ βεβαίως δεν μπορώ παρά να επισημάνω και μία αντίφαση που εμπεριέχεται στην ερώτησή σας. Από τη μία πλευρά, και θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, πρέπει να προχωρήσουμε σε μειώσεις των αμυντικών δαπανών μέσα από μια διαδικασία εξορθολογισμού στην κατεύθυνση της μείωσης των αμυντικών δαπανών. Από την άλλη, μας ζητάτε να αυξάνουμε συνεχώς τις προμήθειες αμυντικών οπλισμών προκειμένου να κρατηθούν εν ζωή οι αμυντικές βιομηχανίες δημόσιου τομέα. Κύριε Μαυρίκο, αγαπητέ φίλε, κύριε Μαυρίκο, έτσι όμως δεν μπορούν να επιβιώσουν οι αμυντικές βιομηχανίες. Έτσι δεν μπορούν να μειωθούν οι αμυντικές δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε επαναλαμβάνοντας συνεχώς αντιφατικές προσεγγίσεις γύρω από το μέλλον τους. Και τελειώνω λέγοντας ως προς την πληρωμή των εργαζομένων. Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση και το λέω μπροστά σε όλους τους συναδέλφους στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Καθημερινά να δίνω μάχες με τον τραπεζικό τομέα, με τις τράπεζες, προκειμένου να υλοποιήσουν την εγγύηση του δημοσίου που έχει επιγράψει ο συνάδελφος κύριος Παπακοσταντίνου από τον περασμένο Μάρτιο, εγγύηση του δημοσίου ύψους 180 εκατομμυρίων, προκειμένου τα ελληνικά αμυντικά συστήματα να πάρουν δάνειο για να εκπληρώσουν ανελαστικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή μισθούς και λειτουργικά έξοδα. Γιατί δεν δίνουν δυστυχώς δάνεια. Ή οι ιδιωτικές τράπεζες μπορεί να δώσουν δάνεια με πάρα πολύ υψηλά επιτόκια, με υψηλές επιβαρύνσεις. Και δεν μπορούμε να σηκώσουμε στην πλάτη και άλλες επιβαρύνσεις. Αρκετά τα χρέη, πάνω από ένα δισεκατομμύριο τα τελευταία, σορευτικά τα τελευταία 10 χρόνια των ΕΑΣ. Ένα δισεκατομμύριο. Επίσης, θέλω να το πω ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, δίνω καθημερινά μάχη για να μπορέσουν να εξοφληθούν υποχρεώσεις των επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων προς τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Ήδη με εντολή μου τον περασμένο Φεβρουάριο ξεμπλοκαρίστηκε η διαδικασία, η χρονοβόρα διαδικασία 4 χρόνων προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή πυρομαχικών για τα ελικόπτερα Apache από τα ΕΑΣ ύψους 12,5 εκατομμυρίων. 4 χρόνια ήταν απόλυτα παγωμένη αυτή η διαδικασία για την υπογραφή της σύμβασης. Καθημερινές μάχες μέσα από γραφειοκρατικές διαδικασίες για να πληρωθούν υποχρεώσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ προς τα ΕΑΣ. Το ίδιο μέχρι τέλος εβδομάδας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για υποχρέωσή του προς τα ΕΑΣ ύψους 1,7 εκατομμυρίων. Και μέχρι τις 15 Ιουλίου, μετά από παρέμβασή μου, η γερμανική εταιρεία Rheinmetall, η οποία οφείλει 7,5 εκατομμύρια ευρώ στα ΕΑΣ, θα εκπληρώσει, θα ξεπληρώσει την υποχρέωσή της. Αντιλαμβάνεστε όμως, αγαπητές συνάδελφε, ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεροδούλη μεροφάει. Και τα ΕΑΣ, όπως και η ΑΒ, χρήζουν μεγάλων δομικών παρεμβάσεων, αλλαγών με τόλμη και αποφασιστικότητα. Έχουν μέλλον, κύριε υπό μία προϋπόθεση, ότι το μέλλον αυτό θα είναι αναπτυξιακό. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος